Είδαμε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο, το οποίο κάνει λόγο για μία σχέση που έχει η Ιφηγένεια με το γιο της Σοφίας Παπανδρέου και του Θόδωρου Κατσανέβα. Μας δείχνετε λίγο τη φωτογραφία φουλ για να καταλάβουμε ποιοι κάθονται και πού κάθονται και γιατί κάθονται εκεί. Λοιπόν, η Ιφηγένεια κάθεται με το ζεύγος Παπανδρέου Κατσανέβα και το γιο Κωνσταντίνο Κώστα Κατσανέβα. Είναι ο ανιψιός του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί η Σοφία είναι η αδερφή του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Μετά από αυτή την εμφάνιση... Ναι, γιος και μπαμπάς. Ναι, είναι ο Θόδωρος και ο Κώστας Κατσανέβας. Ο Θόδωρος είναι ο μπαμπάς, τον ξέρουμε πολύ καλά από την πολιτική ζωή του τόπου και από το ΠΑΣΟΚ. Εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Εγγονός του Ανδρέα Παπανδρέου, λοιπόν. Εδώ χρεώνεται μία σχέση της Ιφηγένειας με τον Κώστα Κατσανέβα. Καλά, για να είναι μαζί τη χρεώνεται, την έχουν τη σχέση. Δεν είναι κακό το χρεώνω με μία σχέση, ακούγεται λίγο... Όχι, Θεή μου, δεν είναι τόσο απλό, γιατί εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο πολιτικό τζίκι της Ελλάδας. Πού πάει η Ιφηγένεια, μπαίνει στο τζάκι τώρα. Ήταν καλεσμένη, λέει, της οικογένειας και την έβαλαν να καθίσει εκεί. Δεν ομολογεί τη σχέση καθαρά. Η Ιφηγένεια, λοιπόν, τραγουδά μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και θέλει να μας μιλήσει και για την καριέρα της, όχι μόνο για την προσωπική της ζωή, και να μας πει μερικά πράγματα και να τη μάθουμε καλύτερα. Στην Άννα Ζυρδέλη. Θέλω να δω που το πας. Ήσουν, αν δεν κάνω λάθος, στο συγκρότημα Νίγμα. Εκεί ξεκίνησα επαγγελματικά τα βήματά μου. Ήμουν 17 χρονών μόλις. Ασχολούμαι από πολύ μικρή, από τα 9 μου. Ο μπαμπάς μου με μίλησε σε όλο αυτό. Πρώτη φορά που τραγουδά σε μεγάλη πίστα και στην Αθήνα, μαζί με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Εγώ μια μέρα λέω, θα τραγουδήσω με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και έτσι έγινε. Είσαι όμως και αγαπημένο παιδί μιας πολύ γνωστής γιαγιάς. Γιαγιά Μαργαρίτα, εγώ έχω διαβάσει. Τι θες να σου πω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν είσαι καλά, αν έχεις κάποια σχέση. Είμαι πολύ καλά στα προσωπικά μου, διανύω μια πολύ ήρεμη περίοδο της ζωής μου, αλλά γενικότερα δεν μου αρέσει πολύ να απασχολώ με την προσωπική μου ζωή. Ναι, αντιλαμβάνομαι, τι λες, ξέρεις, εγώ δεν θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά να έπεσε μπροστά μου, ρε παιδί μου, ένα εξώφυλλο εδώ και έχεις απασχολήσει λίγο. Αλλά σε βλέπω πολύ καλά, είσαι εδώ πέρα με όλη την οικογένεια, κρατάτε λίγο έτσι αποστάσεις. Γενικότερα, αν θες να μιλήσουμε, μου αρέσει να ενημερώνομαι, γι' αυτό και πήγα και στην εκδήλωση. Έφτασες μέχρι την Πάτρα όμως. Ναι, ναι, μου αρέσει να ενημερώνομαι, έχω πάει σε πολλές εκδηλώσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Συνήθως κάθεσαι δίπλα στη Γουέντι στις εκδηλώσεις, γιατί βλέπω από τη φωτογραφία ότι είναι η σύντροφος του Γιώργου Παπανδρέου. Ήμουνα καλεσμένη, γνωρίζω την οικογένεια, τους εκτιμώ. Ήμουνα καλεσμένη και με βάλανε και έκατσα. Ήταν μια ομιλία σχετικά με τα 100 χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου. Και μιλούσε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κατσανέβας και κάποιοι άλλοι ομιλητές που ήταν εκείνη τη μέρα. Α, ο κύριος Κατσανέβας γνωρίζει αν θα πολιτευτεί. Νομίζω ναι. Κάποια στιγμή θα ήθελε. Θα το διαψεύσεις ή θα... θα το επιβεβαιώσεις. Θα σου πω, αν και τραγουδίστρια, ξέρεις, ανεβαίνουμε στη σκηνή και είμαστε άνετες, κάνουμε τα χορευτικά μας, τραγουδάμε. Εδώ είμαι λίγο ντροπαλή. Νιώθω λίγο περίεργα. Λίγο κορί!